αναζητώντας μια ξεχωριστή εμπειρία, όπως κάνουμε σε κάθε ταξίδι μας, φτάσαμε στην περιοχή Σκαρίνου, κοντά στη Λάρνακα, σε μια φάρμα διαφορετική από αυτές που ξέρουμε. Εδώ, ο Πιερής Γεωργιάδης, με την αδερφή του Στέλλα Γεωργιάδου, που σίγουρα γνωρίζετε από την πορεία της στο τραγούδι, έφτιαξαν μια φάρμα με τα πιο γλυκά πλάσματα του κόσμου. Εδώ, οι μικροί φίλοι μπορούν να δουν από κοντά γαϊδουράκια, να παίξουν και να μάθουν περισσότερα για τα συμπαθέστατα αυτά ζώα. Στη φάρμα υπάρχει και ένα εστιατόριο με παραδοσιακή κυπριακή κουζίνα. Εδώ, μεταξύ των άλλων, μπορείς να δοκιμάσεις και γάλα γαϊδούρας, που είναι γνωστό από την αρχαιότητα για τις θρεπτικές ιδιότητές του, αλλά και για τη χρήση του σαν καλλυντικό. Δεν υπάρχει πιο όμορφη εικόνα. Είμαι εδώ στο Σκαρίνου μαζί με τη Στέλλα Γεωργιάδου σε μια πανέμορφη φάρμα που έχει φτιάξει με γαϊδουράκια. Και ήρθε δίπλα μου. Και έχουμε ένα μικρό γαϊδουράκι, την πηγαίνω σε ένα μόλις 5 ημερών. Και έχουμε και άλλα μικρά γαϊδουράκια. Είναι υπέροχα πλάσματα, εκπληκτικά. Είναι ονειρεμένα. Κοιτάξτε, απολαύστε. Τέλο, δεν υπάρχει αυτή η εικόνα, σας ζηλεύω. Πραγματικά είναι απόλαυση. Είναι απόλαυση. Είναι σαν λούτρινο, είναι σαν λούτρινο, είναι αγαπησιάρικο. Ναι. Η Beyoncé μας γεννήθηκε μόλις πριν 5 μέρες και είναι τόσο κοινωνική και τόσο χαδιάρα που είναι απίστευτο. Είναι αγαπησιάρικα ζώα. Πάρα πάρα πολύ. Ειδικά εμείς τώρα που ζούμε συνέχεια δίπλα τους, κοντά τους, καταλαβαίνουμε ότι το καθένα έχει το δικό του χαρακτήρα, τις δικές του ιδιαιτερότητες. Όλα έχουν το όνομά τους. Ναι. Ωραία φάρμα τελικά. Πάρα πολύ ωραία φάρμα εδώ. Πραγματικά είναι απόλαυση. Ναι. Είναι απόλαυση να είσαι σε επαφή με αυτά τα υπέροχα ζωάκια. Σου γεννούν ωραία συναισθήματα και νομίζω ότι ό,τι τους δίνεις παίρνεις. Ακριβώς. Ο τρόπος με τον οποίο τα εκτρέφεις, τα μεγαλώνεις, σου συμπεριφέρεσαι, ακριβώς. Το εισπράττεις πίσω. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχουν τη δική τους διάνοια. Ναι. Και είναι υπέροχα πλάσματα, υπέροχα. Το απίθανο είναι ότι αφήνει τη μαμά της και έρχεται σε σένα. Γιατί έρχομαι συνέχεια κάθε μέρα εδώ. Ναι. Και τη χαϊδεύω, οπότε την έχω κάνει εγώ χαδιάρα. Η Μπιγιοσέ εξελίσσεται σε μεγάλη μασκότητα πάντως της φάρμας. Είμαι σίγουρος. Ακριβώς. Θα κλέψει την παράσταση. Θα κλέψει την παράσταση γιατί την βλέπετε. Είναι σαν λούτρινο και ξετρελαίνουν τα πιτσιρίκια. Έχω δει κάνουν τα πιτσιρίκια στα γαϊδουράκια να τα χαϊδεύουν, να θέλουν να τα καβαλήσουν, να κάνουν βόλτα. Είναι. Μόνο χαρά έχει αυτό το πάρκο, τίποτα άλλο. Χαρά, χαρά, χαρά. Είναι γεμάτο χαρά. Το ταξίδι μας στην Κύπρο